Είμαστε στο βουνό Πάρικο, στο νομό Κιλκής, 1659 μέτρα. Εδώ μας άφησε το πούλμα περίπου στα 1200 μέτρα, λίγο πιο πάνω από το εξοκλήσι του προφήτη Ηλία. Θα πάρουμε την κάθοδο και θα φτάσουμε στην Καστανερή, το χωριό το οποίο είναι στα 750 μέτρα. Είναι μια πορεία 2,5 ωρών, αλλά θα γίνει από ό,τι δείχνει μέσα στη βροχή. Βρέχει τώρα χαλαρά, αλλά λίγο αργότερα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα δυναμώσει. Έρχεται η ομάδα πολύχρωμη με τα εμπριμαία διάβροχα, πόντζο, καγκούλ, έχουν βγει όλα στη φόρα, ομπρέλες, μπατόν, πόπο. Ο καρνάβαλος βγήκε στα μονοπάτια. Φοβερή βροχή. Περπατάμε μέσα στο καστανόδασος. Το Πάικο έχει το μεγαλύτερο καστανόδασο στην Ελλάδα, 4.500 στρέμματα, εκ των οποίων από ό,τι μας είπανε τα 2.500 είναι καλλιεργήσιμα. Τα άλλα είναι εδώ στο βουνό, είναι αυτοφυή, ας το πούμε, δέντρα, τα οποία και δεν τα περισυλλέγουν. Έχει οξιές. Έλατα, αγριοκυπαρίσια, είναι αισθητικά ωραίο βουνό, δεν είναι αλπικό. Χωματοβούνι είναι, έχει όμως και κάποια βράχια. Έρχεται η ομάδα, αιέροχη, θαλερή. Ευτυχώς έκοψε η βροχή και μπορέσαμε να αποκαλυφθούμε. Από σεβασμό προς το βουνό. Βγάλαμε σκουφάκια, καπέλα, έφτιαξε ο καιρός. Τα παιδεία παίζει. Πολύ ωραίοι, πολύ χρώμοι. Φτάσαμε στον ποταμό Κουβάη. Η ορμή του νερού είναι απίστευτη. Κατεβάζει 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό το δευτερόλεπτο. Πώς θα περάσουμε να δούμε. Τώρα. Τρομαγμένη ύπαρξη. Πώς θα περάσω. Πλησιάζει Τζένι. Λίγο πριν έκανε και ο Γιώργος. Κλάμα, με πολύ κλάμα. Κάνανε μια υπεύθυνο δήλωση, διαθήκη. Παιδιά, εγώ τον Γιώργο τα μπατών θέλω άμα σε πάρει το ρέμα. Να μ' αφήσεις τον μπατόν. Τζένι, εσένα το αδιάβροχο να μου αφήσεις. Άλλα υποψήφια θύματα του ποταμού. Κωνσταντίνα Αλιανού. Θύμα νούμερο 3. Έρχεται η Γιώτα. Γιώτα, διαθήκη έχεις κάνει, εντάξει. Hello. Πρόσεξε, γιατί το ορμητικό ποτάμι θα σε παρασύρει. Θα βρούμε το κορμί σου στο Θερμαϊκό. Στην Αμφίπολη θα βρεθείς.
Πέσε Κωνσταντίνα, πέσε να πάρω βίντεο. Γκρεμοτσακί σου. Κάτσε να σου βάλω το ματζαφλάρι μου να πατήσεις. Η Κωνσταντίνα κόλλησε. Καρφώθηκε η γόβα, έχει έρθει με γόβα στιλέτο 12 πόντι. Καρφώθηκε η γόβα στον κορμό και δεν μπορεί να προχωρήσει. Πήγε ο Γιώργος με το πριόνι, της έκοψε το τακούνι και προχωράει τώρα, επιτέλους. Όχι με τακούνια και ζαρτιέρες στο βουνό, κόψτε τα. Ναι, πουλάκι μου. Δύο πράγματα τραβάω εγώ. Να το τραβήξω κι εγώ, λίγο. Ή τις κοτσίδες μου ή βίντεο. Βλαμμένο. Κάτσε να σε τραβήξω μια φωτογραφία που τραβάς βίντεο. Σε υψόμετρο 1200 μέτρα, στο όρος Πάικο, με το Φυσιολάτρι, το σύλλογο Φυσιολατρικό της Νίκαιας. Εδώ σε μία ράχη του βουνού βλέπουμε ένα σπίτι. Εδώ ήταν ο Άγιος Παϊκίος, είχε πρόβατα και επειδή την έβρισκε εδώ με τα πρόβατα, αγίασε ο άνθρωπος και έγινε ο Άγιος Παϊκίος. Εδώ είναι το σπιτάκι του, το μαντρί που εκτελούσε τα συζυγικά του καθήκοντα. Να είναι καλά ο άνθρωπος, έδειξε το δρόμο για τις μοντέρνες πρακτικές της σημερινής κοινωνίας. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, καλέ παλικάρια. Μετά από 2 ώρες πορεία καλύψαμε 400 μέτρα προς τα κάτω και φτάσαμε στο χωριό Καστανερί, το οποίο εκτείνεται από τα 7. Χαρέμι, χαρέμι, να το. Είμαστε στα Λουτρά Πόζαρ, λουτράκι Αλμοπού Αριδέας. Βρέχει σήμερα, ο καιρός είναι πάρα πολύ φορτωμένος, νερό κατεβάζει πάρα πολύ το Καϊμαξαλάν. Εδώ είναι η εξωτερική πισίνα, είναι 4 ευρώ η είσοδος, το νερό ζεστό, καταράκτης έχει 2 ευρώ, πριν 4 χρόνια είχε 1 ευρώ, πριν 10-15 χρόνια ήταν δωρεάν.
τώρα στο βωμό του.
Γιώργο, πώς θα βλέπεις, θα βραχούμε λίγο εδώ, λίγο υγρά. Λίγο βρεμένα. Βαγγέλη, πώς θα βλέπεις, για πες, θα βραχούμε λίγο. Θα πούμε στο σπήλαιο για να βγούμε. Άμα πούμε στο σπήλαιο δεν βγούμε, θα μείνουμε μέσα. Τζένι, πώς θα βλέπεις. Υγρά. Παντού υγρά, παντού υγρασία. Προσωμάδιλα. Γιώτα, εσύ πώς θα βλέπεις τα πράγματα εδώ. Νερούλα. Έχω πέρτα, θα φύγω πετώντας. Όχι. Είναι νερούλα για τα η ομάδα. Είμαστε στις καταράκτες της Αραπίκας στην Έδεσσα. Να τα. Εδώ είμαστε όλοι.